Κύριε Τζίμα, είναι μια καλή βραδιά για εσάς. Το είπαμε αυτό και το ξαναπάμε. Φαίνεται από τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά αυτή η στάση του Κουκουέ του στο δεύτερο γύρο ή η δική μας ή κανένας δεν είναι λίγο έτσι. Ναι. Α πούμε το σκληρή, ας πούμε. Ναι. Και δεν ξέρω πόσο αυτοδιοικητική είναι αυτή η στάση. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση κατά πόσο, ας το πούμε έτσι, οι τοπικές ή περιφερειακές εκλογές χωρίζονται με συνικά τείχη από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Θα λέγαμε ότι ορισμένα απλά στοιχεία σε βασικά ζητήματα που ήδη ο κόσμος ζει επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα κοινό νήμα που τα ενώνει όλα. Ναι. Από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί, για παράδειγμα, τα αντιπλημμυρικά έργα μη επιλέξιμα, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις εξαιρούν τέτοια έργα μεγάλης σημασίας, μέχρι τις περιφέρειες και τους δήμους, που καλή ώρα στην περιφέρεια της Αττικής, που είναι και πολύ μεγάλο το ποσοστό της λαϊκής εισπύρωσης, 13 προϋπολογισμοί από το 2010, το ποσοστό των αντιπλημμυρικών έργων στον κρατικό προϋπολογισμό είναι κάτω από 10-12%. Άρα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, ναι, που ενώνει τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα. Από αυτή τη σκοπιά, τρεις μόλις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, εκτιμάμε ότι αυτή η νέα μεγάλη άνοδος που εκφράζεται με την υπερψήφιση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Εισπύρωσης, ιδιαίτερα σε μια σειρά μεγάλους δημούς της Αθήνας, στην Ικαρία, στην περιφέρεια Αττικής πρώτα απ' όλα, δείχνει ότι ένας κόσμος το σκέφτεται. Δείχνει ότι ένας κόσμος προβληματίζεται, δείχνει ότι ένας κόσμος είναι οργισμένος. Και αυτός ο κόσμος είναι οργισμένος και προβληματισμένος γιατί καίγεται, γιατί πνίγεται, γιατί στη μέση του μήνα είναι με άδειες τσέπες, γιατί φοβάται ότι θα του πάρουν το κεραμίδι που είναι πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Ο κόσμος αυτός που καίγεται αυτό, και λοιπόν, πνίγεται στη Θεσσαλία, ας πούμε, έχει να επιλέξει τώρα μεταξύ αγοραστού κουρέτα. Συγκρούστηκαν ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Και το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας σχεδόν διπλασίασε τις δυνάμεις του. Από εκεί και πέρα. Αλλά από εδώ και πέρα λέτε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Είναι λογικό ότι μέσα σε 2-3 μήνες δεν μπορεί να αλλάξει άρδιν το πολιτικό τοπίο. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας ένα δεύτερο γύρο. Σε αυτό το δεύτερο γύρο καλούμε τον κόσμο που το σκέφτεται, που δεν έκανε το βήμα την πρώτη φορά, όπου υπάρχουν ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης, να τα υπερψηφίσει και να αναδείξει νέους αγωνιστές δημάρχους. Και ταυτόχρονα να καταψηφίσει εκείνα τα ψηφοδέλτια που η πολιτική τους έχει πρόσημο αντιλαϊκό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, από το 9,86 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του κυρίου Πατούλη για αντιπλημμυρικά έργα στην περιφέρεια, μέχρι την τελευταία απόφαση της κυρίας Δούρου ως περιφερειάρχη, που ήταν η επέκταση της χωματερής, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τι θα υπερψηφίσει, λοιπόν, την περιφερειά Αττικής?